ακολουθήσουμε στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχόμαστε καλή, αγωνιστική, δημιουργική και επαναστατική χρονιά. Η σημερινή μας εκδήλωση έχει πολλαπλούς φυσικά στόχους, πέρα από μια σημαντική πολιτική παρέμβαση στις σοβαρές εξελίξεις, έχει και το χαρακτήρα της ψυχαγωγίας, της ψυχαγωγικής ανάσας στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες δίνουν και παίρνουν οι ευχές των αστικών κομμάτων για καλή χρονιά και συνήθως συνεδεύεται την ευχή για καλή υγεία. Μόνο που για να έχεις καλή υγεία εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες ζωής και δουλειάς, από το πραγματικό και όχι το ονομαστικό εισόδημα και τη σύνταξη, ιδιαίτερα από ένα δημόσιο δωρεάν και σύγχρονο σύστημα υγείας, πρόνοιας, πρόληψης, από μια ζωή χωρίς άγχος, ανασφάλεια. Εξαρτάται και τις δημόσιες υποδομές. Για να μην θίξω αναλυτικά, απλώς το βάζω έτσι, το μείζον πρόβλημα που σήμερα δεν ξέρουμε τι τρώμε, καθώς η καπιταλιστική παραγωγή μαζί και οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων παίζουν και αυτές σοβαρό ρόλο στην υγεία μας, αφού η καπιταλιστική κερδοφορία νοθεύει και τα ίδια τα τρόφιμα. Ξαφνιασμένοι και πανικοβλημένοι μπροστά σε ό,τι σοβαρό γεγονός επιφυλάσσουν οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην περιοχή. Οι καθημερινές εξελίξεις στην περιοχή προμηνύουν μεγάλες περιπέτειες. Αργά ή γρήγορα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς την ημερομηνία, αλλά αυτό έχει δευτερεύουσα σημασία. Εμπλέκουν ακόμα βαθύτερα τη χώρα στα ατλαντικά σχέδια μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων από το ρωσικό φυσικό αέριο. Μας εμπλέκουν στον ενεργειακό πόλεμο, πόλεμο στην κυριολεξία, τον ΗΠΑ με τη Ρωσία και τη Γερμανία, που διεξάγεται πάνω στο έδαφος της Ευρώπης. Μας εμπλέκουν στις αντιπαραθέσεις του Ισραήλ με το Λίβανο και με την Παλαιστινιακή Αρχή. Μας εμπλέκουν σε όλο το ζήτημα αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρέμβαση των ΗΠΑ για τη συμφωνία της Τουρκίας-Λιβύης που διατυπανίζει με την επιστροφή του ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να αποβεί υπονομευτική για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Κρατήστε το αυτό. Ο Αμερικανός πρεσβευτής, θυμίζω σε όσους το διάβασαν και ή σε όσους δεν το έχουν υπόψη, στη χώρα μας, ο Αμερικανός πρεσβευτής δηλαδή στη χώρα μας πριν λίγες μέρες, δεν δίστασε να πληροφορήσει τους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάνουν διαφορετική νομική ανάλυση από την ελληνική για τα ζητήματα της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.